Έλενα, μπορείς να έρθεις σε παρακαλώ σπίτι τώρα. Συμβαίνει κάτι φοβερό. Τι έπαθες? Η κόρη του Μάρκου τη φιλοξενούσα και το έσκασε. Ωραία. Ας υποθέσουμε πως το κάνατε. Γιατί το ομολογείτε τώρα? Τι θέλετε από εμάς? Να αποσύρετε τις κατηγορίες εναντίον του κυρίου Ανδρέου. Είναι καλός δικηγόρος. Είναι κρίμα που του έχει στερηθεί η άδεια. Θέλω ένα εισιτήριο για την αίθουσα 7 στις 10, ένα για την αίθουσα 13 στις 12 και ένα για την αίθουσα 11 στις 2. Θα δείτε τρεις ταινίες στη σειρά? Ναι, γιατί όχι. Ελπίζω να δεχτούν την πρόταση που τους έκανα. Αλλά και να μην δεχτούν δεν με νοιάζει. Εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι έτοιμη να υποστώ τις συνέπειες. Να σας πω και κάτι. Αισθάνομαι πολύ καλά. Δάφνη, είσαι ακριβώς όπως σε φαντάστηκα. Μια σπάνια και θαραλέα γυναίκα. Σας ευχαριστώ. Κι εσείς όμως θα κρατήσετε το λόγο σας, έτσι δεν είναι? Θα ξαναπάρετε τον Αλέξη στο γραφείο? Ναι, θα το κάνω. Παύλο, Μαρίνα εδώ. Ζήτησα σήμερα ένα μέρος των χρημάτων από την επένδυση και μου είπαν ότι είναι στο όνομά σου. Φαντάζομαι ότι πρόκειται για λάθος. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, τακτοποίησε το. Σε παρακαλώ, μην το ξεχάσεις. Έχω πολύ μεγάλη ανάγκη από όλα αυτά. Θέλω τη βοήθειά σου. Θέλω να κάνεις επιγόντως μια ανακοίνωση. Για ποιο πράγμα? Για να βρούμε ένα κορίτσι. Το φιλοξενούσα σπίτι μου και το έσκασε. Είναι η κόρη του καινούριου? Μιχαλή, σε παρακαλώ. Αν θες να με βοηθήσεις, έχει καλός. Αν όχι, πες του μου να φύγω. Τι βλέπεις, είναι σε πανικό, κάνε κάτι. Καλά. Για την Άννα μπορώ να κάνω τα πάντα, άλλωστε το ξέρει. Ναι. Αλέξη, καλή σου μέρα. Δήμας εδώ. Αλέξη, με ακούς? Ναι, ναι, φυσικά. Σας ακούω. Καταλαβαίνω την έκπληξή σου ύστερα από τόσο καιρό που είχα να σε πάρω, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε. Τους πρότεινα να κάνουμε μαζί το αεολικό πάρκο. Τους πρότεινα το μισό έργο. Δεν το πιστεύω. Καλά τρελάθηκες εντελώς. Θα μοιραστούμε με τους ανταγωνιστές μας μια τέτοια δουλειά. Για ποιο λόγο? Για να τους αποζημιώσω. Είσαι τόσο παλιάνθρωπος που τον βοηθάς. Έχω προσπάθησα να τον μεταπίσω, αλλά δεν γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, είναι προτιμότερο να δεχτείς την επιμέλεια. Και καλύτερα να βρείτε ένα μέσο δρόμο, να την έχει, ας πούμε, μισό χρόνο ένας και μισό άλλος. Όχι. Αυτό το παιδί το έκανα μόνη μου. Όταν ανακάλυψα ότι είμαι έγκυος, ο Παύλος δεν ήξερε τι του γινόταν. Ήταν ταξίδι με την Έλενα. Μαρίνα. Ένα διαζύγιο δεν συμφέρει αυτή τη στιγμή. Ο Παύλος με τα στοιχεία που έχει μπορεί να σε στριμώξει. Και αργότερα θα πληγωθεί και η μικρή. Ο Παύλος είναι κακός και άρρωστος. Δεν αφήνω στα χέρια του το παιδί μου. Εγώ σου λέω να το ξανασκεφτείς. Δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Να του πεις να πάει στο διάολο. Και ενώ ακούτε τα τραγούδια μας, μην ξεχνάτε. Αναζητάμε τη Χαρά. Μια κοπελίτσα 14 ετών που χάθηκε στην περιοχή Αμαρουσίου. Τι αισθάνεσαι? Χρειώνω. Να είναι το κεφάλι μου. Ο παπάς μου άφησε σε μια γυναίκα και με έδιρε. Και με τον έδιωξε από το σπίτι. Κατάλαβα ότι την τελευταία φορά που είσαι έρθει και συναντηθήκαμε, όσα μου είπες ήταν αλήθεια. Εγώ βέβαια τότε δεν μπορούσα να τα πιστέψω. Και δεν θα τα πίστευα ποτέ αν δεν μου τα επιβεβαίωνε κάποιος άλλος. Κάποιος που νοιάζεται πολύ για σένα. Και θέλει να επανορθώσει. Ποιος? Η Δάφνη. Δεν ξέρω, από χτες έχω ζαλάδες και ναυτία. Κάτι θα με πείραξε, φαίνεται. Παίρνεις αντισυλληπτικά? Όχι. Γιατί αυτά που έχεις είναι και συμπτώματα εγκυμοσύνης. Μάρκος Τερζάκης, με ειδοποίησαν ότι ήθελαν την κόρη μου. Μάρκο! Τι έγινε? Την έχουν στα επίγοντα. Καλά, τι έπαθε? Δεν μπορούν να καταλάβουν. Μάλλον πρόκειται για ψυχοσωματικό σοκ. Αλλά τώρα δόξα τω Θεώ, σιγά σιγά συνέρχεται. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω πως φέρθηκε έτσι το παιδί. Μα τι χτύπησε, το καταλαβαίνεις? Μα τι έπαθε, σε ποιο νοσοκομείο είσαι? Στο Υγεία.
Αλλά μην τυχόν και εμφανιστείς, ακούς. Δεν ξέρω και εγώ τι θα σου κάνω. Ναι. Κυρία Δάφνη, σας ζητούν από την Άβιτεν. Σου είπαν τι θέλουν? Μου είπαν πως είναι κάτι επίγον. Καλά, για δώσ' μου τη γραμμή. Δάφνη Βασιλείου εδώ. Κυρία Βασιλείου, καλημέρα. Καλημέρα. Συζήτησα την πρότασή σας για το έργο με τα άλλα στελέχη και αποφασίσαμε πως είναι συμφέρουσα. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Αλήθεια το λέτε. Χαίρομαι πολύ. Θα ενημερώσω το νομικό μας τμήμα να επικοινωνήσει με το δικό σας. Ωραία. Και ελπίζω να αποκαταστήσετε τον κύριο Ανδρέο στο δικηγορικό σύλλογο. Μείνετε ήσυχοι. Το θέμα θα τακτοποιηθεί. Σας ευχαριστώ. Κι εγώ. Καλημέρα. Κατερινά, φεύγω, πάω μια βόλτα. Αν με ζητήσει κανείς, πες ότι θα γυρίσω αργότερα. Μια στιγμή. Με ειδοποίησαν από το θηρορείο. Είπαν πως είναι κάποιος και ρωτάει αν είστε εδώ. Δεν έχω ραντεβού με κανένα. Γεια. Καλησπέρα. Δεν περίμενες να με δεις, ε? Όχι. Δεν περίμενα να σε ξαναδώ. Όταν έφυγες, μου έδωσες την εντύπωση ότι ήθελες να ξεχάσεις πως υπάρχω. Ναι. Ήμουν θυμωμένος γι' αυτό. Πιο πολύ με τον εαυτό μου. Και τώρα τι έγινε? Ξεθύμωσες? Μάλλον. Από τότε πέρασα πολλά. Και όταν πιάνει κανείς πάτο, του περνάνε όλα. Μαζί και ο θυμός. Αυτό είναι καλό για σένα. Θα σε βοηθήσει να πας παρακάτω. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις? Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό που έκανες. Ήταν πολύ θαραλέο και πολύ γενναιόδωρο. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το περίμενα. Αυτό σημαίνει ότι με ήξερες πολύ λίγο. Αν με ήξερες, θα καταλάβαινες ότι δεν θα άντεχα αυτό το βάρος για πολύ. Και δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς. Το έκανα για μένα. Τέλος πάντων. Εγώ παρόλα αυτά νιώθω ευγνωμοσύνη. Κι εγώ νιώθω κάποια ευγνωμοσύνη. Με έμαθες να αγαπάω. Και μετά με έμαθες να ζω και χωρίς αγάπη. Ίσως πρέπει να τα ξέρουμε και τα δύο. Και τώρα με συγχωρείς, έχω δουλειά. Δάφνη. Μπορώ να σε ξαναδώ? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Χαρά Τερζάκη, σε ποιο δωμάτιο είναι? Να μια στιγμή έπρεπε στην καρδιά μου. Στο 16ο, 16-11. Ευχαριστώ. Άννα. Τι γυρεύεις εδώ? Ανησυχούσα για τη μικρή. Πώς είναι? Πώς να είναι. Πώς θες να είναι ένα παιδί που το χτυπάς και το πετάς στο δρόμο μες τη νύχτα, ε? Εγώ. Όχι, εγώ. Τι είναι αυτά που λες? Είσαι τυχερή που δεν έπαθε κανένα ατύχημα. Γιατί μα το Θεό θα σε σκότωνα.
Είναι δυνατόν, με έχεις ικανή για τέτοιο πράγμα. Έλατε. Όταν σε γνώριζα, ούτε που θα μου περνούσε από το μυαλό, αλλά. Φαίνεται. Μπορούσες να κρύβες καλά, ε. Αλήθεια, δεν μισείς τα παιδιά. Και βέβαια, ούτε που την έδιωξα από το σπίτι σου, έτσι. Εννοείται. Απλώς τη μάλωσα λίγο. Και εκείνη σηκώθηκε και έφυγε. Το έσκασε, το καταλαβαίνεις. Είδε με πήρες τηλέφωνο, ε. Γιατί δεν πήγες στην αστυνομία. Τάχασα, φοβήθηκα. Προσπάθησα να την βρω μόνη μου. Σε ψεύτρα. Ψεύτρα είναι η κόρη σου. Όλο αυτό το κάνει για να με εκδικηθεί. Τότε πρέπει να δεις την κατάσταση την έφεραν. Έτρεμε ολόκληρη και είχε πυρετό. Μάρκο, η μικρή έχει πρόβλημα. Προκειμένου να μην ξαναπαντρευτείς, είναι ικανή για όλα. Ακόμα και να αρρωστήσει. Άκου να δεις. Μην συνεχίσεις. Μην συνεχίσεις γιατί θα σε χτυπήσω. Ακούς. Τις φέρτιες όπως τις φέρτιες και τώρα την κατηγορείς από πάνω, έτσι. Ωραία. Πάμε μέσα να τα πει μπροστά μου. Μπροστά μου να τα πει. Αυτό μας έλειπε. Να σας φέρω και σε αντιπαράσταση. Ακού να δεις. Η Χαρά είναι κόρη μου. Και εσύ είσαι μια ξένη. Δεν μπορεί να τα πιστεύεις αυτά που λες. Εγώ πιστεύω την κόρη μου. Και είσαι τυχερή που δεν σε καταγγέλω στην αστυνομία, καταλαβες. Γι' αυτό φύγε, φύγε. Φύγε από μπροστά μου. Και μην τολμήσεις να ξανεμφανιστείς, ακούς. Σε βρήκα. Ευτυχώς που είσαι εδώ. Πώς με βρήκες? Ρώτησα που μπορεί να είναι μικρή και να είμαι. Αλήθεια, τι έγινε? Τη φέραν σε κατάσταση σοκ. Είπε τόσα ψέματα ότι την έδιωξε, ότι τη χτύπησε. Δεν είμαστε καλά. Καλά, και ο πατέρας της τι λέει? Φέρθηκε απέσια. Είναι τρελό, αλλά την πιστεύει. Πώς είναι δυνατό να την πιστεύει? Τι να σου πω, βρε Άννα. Μπορεί ο τύπος να μην είναι στα καλά του. Ούτε εγώ είμαι καλά. Όλο σε κάτι παράξενο πάω και πέφτω. Υπάρχει όμως και η εξαίρεση. Ποια? Εγώ. Και πότε θα βγει η εξέταση? Αύριο το πρωί. Θα σας τηλεφωνήσω γύρω στις 9. Και θα ξέρουμε θετικά αν είμαι έγκυος. Φυσικά. Σημαίνει κάτι? Τίποτα. Απλώς αναρωτιέμαι τι θα κάνω. Μα θυμάμαι καλά, θέλατε ένα παιδί. Ναι, αλλά τότε ήταν μια τελείως διαφορετική στιγμή. Ήμουν με έναν άντρα που ήθελα να το κρατήσω και θεωρούσα ότι ένας τρόπος είναι και το παιδί. Κυρία Γαλίτη, ένα παιδί πρέπει να το θέλουμε για τον εαυτό του. Είναι μια ξεχωριστή ύπαρξη. Ναι, το ξέρω. Και ευχαριστώ τον Θεό που δεν έμεινε έγκυος τότε. Αυτό τον άντρα δεν είμαστε πια μαζί. Και το περίεργο είναι ότι δεν τον θέλω εγώ πια. Καθόλου περίεργο. Αλλά αν είστε έγκυος, αυτό σημαίνει πως υπάρχει κάποιος άλλος στη ζωή σας. Αυτός δεν σας ενδιαφέρει ή δεν θέλει το παιδί? Φοβάμαι πως δεν θέλει πια εμένα. Και έχει δίκιο. Μάλλον τον έκανα να περιμένει πολύ. Παρ' όλα αυτά, αν είστε έγκυος, πρέπει να του μιλήσετε. Αν σας αγαπάει πραγματικά, δεν θα κάνει πίσω. Ίσως, αλλά αυτό μου φαίνεται έτσι σαν εκβιασμός και δεν θέλω να τον εκβιάσω. Τι να πω, αυτό είναι δικό σας θέμα. Αυτό όμως που θέλω να σκεφτείτε, αν είστε έγκυος, είναι το ίδιο το παιδί. Είναι μια καινούργια ζωή, καταλαβαίνετε. Και δεν μπορείτε να παίζετε μαζί της. Κυρία Μαρίνα, καλημέρα. Πού είναι ο Παύλος? Στο γραφείο του, αλλά έχει κάποιους πελάτες μέσα. Θα τα υπογράψουμε αυτά και να προχωρήσουμε στις επόμενες συμβάσεις. Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό, ε? Μαρίνα, να σας συστήσω την πρώην σύζυγό μου. Κόφτο!
Φέρθηκες αναλύτης, σαν παλιά άνθρωπος. Άρχισες πάλι να παραφέρεσαι. Πάλι. Οι άνθρωποι δεν θέλησε τίποτα. Πάλι. Πότε παραφέρθηκα ξανά, ε. Πότε έπεινα, πότε φέρθηκα άσχημα στη μικρή. Λέγε. Πότε έκανα όλα αυτά που ήταν τα καθήκια που πλήρωσες. Και με τι τους πλήρωσες, ε. Με τα λεφτά μου. Μαρία, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Πού είναι τα λεφτά μου, Παύλο. Γιατί δεν μπορώ να τα πάρω. Τα επένδυσα στο όνομα της κόρης μας. Αυτό δεν ήθελες, αυτό έκανε. Ωραία, τώρα τα θέλω πίσω. Δεν γίνεται να συζητάμε τέτοια πράγματα μπροστά σε ξένο κόσμο. Με συγχωρείτε, η γυναίκα μου έχει πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που έχω είσαι εσύ. Είσαι άρρωστος και κομπλεξικός. Πήγες να με ξαναμπλέξεις και επειδή δεν σου έκατσα, θέλεις τώρα να μου πάρεις το παιδί. Αλλά στο λέω, θα περάσεις από το πτώμα μου. Δεν έπρεπε να σε αφήσεις, Στέλλα, να βγεις. Πού είναι η Στέλλα? Στέλλα! Τι κάνεις τώρα, τι κάνεις? Προσπαθείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις, ε? Ή πως θέλεις να φέρεις τους ανθρώπους για μάρτυρες? Θα έρθετε για μάρτυρες, κύριε! Είσαι τρελή, χρειάζεσαι γιατρό. Σε παρακαλώ! Σου είπα να με ενοχλήσει κανείς. Ναι, αλλά η κυρία Μαρίνα. Η κυρία Μαρίνα είναι άρρωστη. Πάρτε σε παρακαλώ από εδώ. Δεν φεύγω αν δεν πάρω τα λεφτά μου. Θέλω να μου δώσει τα λεφτά μου, καταλαβες. Θα τα δώσω τα λεφτά σου, Μαρίνα. Δικά σου είναι, δεν στα παίρνει κανείς. Απλά χρειάζεται κάποια διαδικασία. Δικά σου τα λεφτά. Ωραία, να την κάνεις τώρα τη διαδικασία. Αν συνεχίσει, θα φοράξω την ασφάλεια του κτηρίου. Έτσι, ε. Λοιπόν, ήμουν ηλίθια. Μπορούσα να βγάλω το διαζύγιο εναντίον σου και δεν το έκανα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Αφού θέλεις πόλεμο, θα τον έχεις. Αλλά να το ξέρεις. Εγώ δεν χάνω εύκολα. Τι κάνεις, πριγκίψα? Καλά είμαι. Ευχάριστο αυτό. Με επιθύμησε λιγάκι? Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να σκεφτώ. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Είχες πολύ δουλειά. Ξεκαθάριζα παντού τους λογαριασμούς σου. Εμένα πάντως μου έλειψες. Τι θα έλεγες να βρεθούμε? Εξαρτάται, για ποιο λόγο? Γιατί θέλω να σε δω. Να σ' ακούσω. Να σ' αγγίξω. Εξακολουθείς να παίζεις, ε. Αυτή τη φορά το παιχνίδι είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, λέγε. Τι θα κάνεις το βράδυ? Είμαι κουρασμένη, θέλω να κοιμηθώ. Μόνη σου? Άγγελε, σε παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι σε φάση για παιχνίδια. Προσπάθησε να το σεβαστείς. Τουλάχιστον μπορώ να σου τηλεφωνήσω αύριο. Πάρε με μετά τις 10, θα είμαι στο γραφείο. Καληνύχτα και καλή ξεκούραση. Πριγκίπισσα. Να ξέρεις ότι εγώ σε σκέφτομαι. Καληνύχτα. Τι θα έκανες αν πρότεινες σε μια γυναίκα να βγείτε και αυτή σου έλεγε πως θέλει να κοιμηθεί? Θα έπαιρνε ένα μπουκάλι σαμπάνια και θα πήγαινε σπίτι της. Ωραία ιδέα. Ναι. Δάφνη. Συγγνώμη που σε αναφέρω και πάλι, αλλά το μεσημέρι έφυγες πολύ απότομα. Δεν νομίζω. Ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Όχι ακριβώς. Εγώ δυστυχώς δεν πρόλαβα να σου πω αυτό που θέλω να σου πω. Και είναι πολλά. Αλέξη, δεν ωφελεί. Δάφνη, σε παρακαλώ. Μου χάρισες 2 χρόνια από τη ζωή σου. Χάρισέ μου 1/2 ώρα ακόμα. Σε παρακαλώ. Για χάρη αυτών που ζήσαμε. Τέλος πάντων, πού βρίσκεσαι? Είμαι κοντά. Μπορώ να είμαι εκεί σε 10 λεπτά. Όχι, προτιμώ να πάμε κάπου έξω. Εντάξει. Όπως θέλεις. Θα σου τηλεφωνήσω να κατέβεις. Α, Δάφνη.
Ευχαριστώ. Γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο τον βαρύ. Αποκλείεται, θα γίνεις χάλια. Πιο χάλια δεν γίνεται. Εγώ λέω να σε πάω σπίτι να κοιμηθείς. Για να κοιμηθώ τι έγινε, αφού μετά θα ξυπνήσω και θα τα θυμηθώ όλα. Εκτός αν κοιμάμαι συνέχεια. Ανά, σύνελφε, κάνεις σαν να σου συμβαίνει κάτι τραγικό. Γιατί δεν μου συμβαίνει. Πάνω που πάω να φτιάξω τη ζωή μου γίνεται ένα μπουμ και διαλύονται όλα. Γιατί? Ίσως γιατί προσπαθείς πολύ. Το έχεις σκεφτεί? Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι το κάνεις με το ζόρι. Σαν να θέλεις να εκβιάσεις τα πράγματα. Πάντα φτιάχνεις ένα σενάριο στο κεφάλι σου και περιμένεις να πραγματοποιηθεί. Η ζωή όμως για τον καθένα έχει το δικό της σενάριο. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το αφήσουμε να γίνει μόνο του. Και το σενάριο της δικής μου ζωής είναι να μείνω μόνη μου? Όχι βέβαια. Εσύ είσαι φτιαγμένη για να κάνεις έναν άντρα ευτυχισμένο. Για να κάνεις οικογένεια. Ναι, αλλά γιατί δεν τα καταφέρνω? Δεν ξέρω. Ίσως γιατί δεν εκτιμάς πολύ τον εαυτό σου. Και γι' αυτό μπλέξεις με άτομα με τα οποία δεν έχεις καμία σχέση. Ίσως πάλι φέρεσαι με πανικό. Ο πανικός, ξέρεις, δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος. Προσπάθησα και με τη λογική. Δεν νομίζω ότι και η λογική είναι καλός σύμβουλος. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις το καλύτερο είναι να εμπιστεύεσαι την καρδιά σου. Έτσι λες. Έτσι λέω. Να ακούς τη φωνή της καρδιάς σου και να πάψεις να ακούς τη φωνή της μητέρας σου, Άννα. Τότε πραγματικά θα καταλάβεις πού ανήκεις. Εσύ πού ανήκεις? Ξέρεις? Ξέρω, Άννα. Ανήκω σε εσένα. Και θα περιμένω να το καταλάβεις κι εσύ. Έλενα! Μπορώ να περάσω την ανάγκη? Και βέβαια, το ρωτάς, πέρασε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τι σημαίνει? Έκανα τεστ εγκυμοσύνης. Και τι σου είπε? Αύριο θα βγει, αλλά το πιθανότερο είναι να είναι θετικό. Πώς νιώθεις? Δεν ξέρω, το έχω χαμένα. Πρώτη φορά συνειδητοποιώ πόσο σημαντικό είναι. Ένα παιδί σου αλλάζει ολόκληρη τη ζωή σου, έτσι δεν είναι? Τελείως. Ακόμα και αν μεγαλώνει μακριά σου. Ξέρεις, είναι το μόνο πρόσωπο που νιώθεις δικό σου. Όταν γίνεσαι μάνα, όλη σου η ύπαρξη μεταμορφώνεται. Το νιώσες κι εσύ για μένα? Πάντα το νιώθω. Ξέρεις, από τη στιγμή που σε γέννησα δεν είμαι πια ίδια. Ό,τι και αν έκανα, ό,τι και αν σκεφτόμουν, μέσα μου υπήρχες εσύ και ζούσαμε χώρια. Τι λες να κάνω? Να το κρατήσεις. Δεν ξέρεις αν σου ξανασύμβει. Και ο πατέρας ποιος είναι? Ο πατέρας είναι ο Γιάννης, αλλά δεν θέλει τώρα να με βλέπει. Όταν το μάθει μπορεί να αλλάξει γνώμη. Ναι, αλλά δεν θέλω να αλλάξει γνώμη γι' αυτό. Καλύτερα να μην του πω τίποτα. Έλενα, δεν έχεις το δικαίωμα να το κρύψεις. Άλλωστε δεν τον χρειάζεσαι. Έτσι δεν είναι? Τον χρειάζομαι, αλλά φοβάμαι ότι είναι πολύ αργά. Ποτέ δεν είναι αργά όταν αγαπάμε κάποιον.
Αλλά δεν υπάρχει λόγος να πάρεις μια απόφαση τώρα. Άστο. Καλύτερα να περιμένεις ως το πρωί. Που το ξέρεις, θα σίγουρα. Ζωή. Γιατί μπαίνεις από την πίσω πόρτα, Ζωή? Κρύβεσαι. Όχι, γιατί να κρυφτώ? Δεν ξέρω, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Αν δεν έχεις καθαρή συνείδηση. Λυπάμαι, δεν έχω καιρό για κουβέντα. Θέλετε κάτι? Να μιλήσουμε. Δεν μπορώ, είμαι βιαστική. Δεν το πιστεύω ότι έχεις δουλειά τέτοια ώρα. Άλλωστε κανονικά έπρεπε να είσαι στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν μου είπες? Γι' αυτό το λόγο δεν σταμάτησες να κρατάς τη μικρή, επειδή θα πήγαινες ταξίδι. Το ταξίδι θα το κάνω, αλλά αύριο. Γιατί μου λες ψέματα, Ζωή? Και γιατί κατέθεσες ότι έπεινα? Αυτά θα πεις αύριο και στο δικαστήριο? Δεν ντρέπεσαι? Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Χτες πήγες και έκανες μια κατάθεση εναντίον μου. Γιατί? Γιατί? Πότε με είδες εμένα να πίνω, Πότε φέρθηκα άσχημα στο παιδί μου? Σε πλήρωσε, έτσι? Σε πλήρωσε. Αλλά να το ξέρεις, η ψευδομαρτυρία τιμωρείται πολύ ακριβά. Κι εγώ δεν θα πέσω να μου πάρουν έτσι τη μικρή. Μου είπε πως είχατε κι άλλο παιδί. Είχαμε. Και λοιπόν? Και πως έπαθε δυστύχημα εξαιτίας σας. Γιατί πίνατε? Το πιστεύω ότι έχει πέσει τόσο χαμηλά. Μήπως θέλεις να μάθεις πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα και τι έχω τραβήξει από αυτόν? Θέλεις? Ελάτε μέσα. Ελάτε. Έλα, εγώ είμαι. Από κάτω είμαι, θα κατέβεις? Περίμενε, κατεβαίνω. Παρακαλώ, τι θα πάρετε? Έχετε τσάι μέντας? Δεν νομίζω. Ωραία, τότε φέρτε μόνο οποιοδήποτε τσάι. Μάλιστα. Εσείς? Και εμένα ένα. Τσάι με μέντα. Πώς σου ήρθε, δεν σου άρεσε ποτέ? Είναι μια συνήθεια που απέκτησα τελευταία. Όταν χωρίσαμε, πήγα ένα ταξίδι. Μια μέρα κάθισα σε ένα καφενείο και κάποιος μου πρόσφερε ένα τσάι μέντας. Θυμάμαι ότι ήταν το πρώτο πράγμα που είχε γεύσει μετά από καιρό. Σου ζητώ συγγνώμη. Για ποιο πράγμα? Για όλα. Για τον τρόπο που έφυγα. Για τον τρόπο που σου φέρθηκα. Για τον τρόπο που σκεφτόμουν για σένα.
Ήμουνα τελείως αυτοκαταστροφικός. Ήσουν αυτό που μπορούσες να είσαι. Ήμουν τυφλός. Έβλεπα τα πράγματα μόνο από τη δικιά μου πλευρά. Και έτσι δεν μπορούσα να καταλάβω τη δική σου. Θυμάμαι που σε κατηγορούσα για εγωισμό. Ενώ στην πραγματικότητα ο εγωιστής ήμουν εγώ. Ξέρεις κάτι. Πάντα ήμουν έτσι από μικρός. Ήθελα να με παραδέχονται, να με θαυμάζουν. Στη σχέση μας όμως, εσύ ήσουν καλύτερη τελικά. Εγώ. Ναι, εσύ. Είχες πράγματα που εμένα μου έλειπαν. Δύναμη, θάρρος. Και κυρίως την ικανότητα να αγαπάς. Τώρα πια ξέρω. Ότι μόνο εσύ με αγάπησες πραγματικά. Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Δεν είσαι. Μα πώς. Αν δεν με αγαπούσες δεν θα τα έκανες όλα αυτά. Αλέξη. Πόσες φορές πρέπει να το πω. Ό,τι έκανα το έκανα για μένα. Για να πάψω να έχω εγώ τύψεις. Μα καλά. Ρισκάρισες όλα αυτά τα πράγματα μόνο και μόνο γι' αυτό. Είναι λίγο. Τελικά, εσείς οι άντρες έχετε μια πολύ περίεργη γνώμη για μας. Νομίζετε ότι μια γυναίκα μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο μόνο για τον έρωτα. Έχουμε όμως και εμείς τιμή. Και αξιοπρέπεια. Δεν αμφιβάλλω. Δηλαδή, θες να πεις ότι τελικά δεν αισθάνεσαι τίποτα για μένα. Αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι είσαι ένας άντρας που αγάπησα πολύ. Όμως μπόρεσα να επιβιώσω και χωρίς εσένα. Να ζήσω, να ταξιδέψω, να κάνω έρωτα. Τι πράγμα. Όταν έφυγες, έκανα σχέση με κάποιον άλλο. Δεν ξέρω αν ήταν μια πράξη επιβίωσης ή μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο. Ότι η μεγάλη αγάπη που λες μπορεί τελικά να μην ήταν τόσο μεγάλη. Ούτε τόσο ιδανική. Εσύ με άλλον. Δεν έπρεπε να μου το πεις αυτό. Και τι μου το είπες. Είναι αλήθεια. Γιατί πρέπει να πάψουμε να μυθοποιούμε τη σχέση μας. Γιατί ήταν μια σχέση ανάμεσα σε δύο αδύναμους ανθρώπους. Που δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος τους. Και τώρα φαντάζομαι ότι θες να φύγω. Φτάσαμε. Λίγο κουράγιο και σε λίγο θα είσαι στο κρεβάτι σου. Ένα λεπτό. Έλα, ξάπλωσε. Έτσι. Ξαλίζομαι. Είμαι τόσο που ήπιες, κορίτσι μου. Θα κοιμηθείς όμως και θα σου περάσει. Κρυώνω. Κρυώνεις. Καλύτερα. Όταν είσαι κοντά μου, φοβάμαι λιγότερο.
Ναι. Κυρία Γαλίτη. Ναι, ίδια. Μόλις βγήκαν οι εξετάσεις σας. Σας ακούω. Το τεστ είναι θετικό. Είστε έγκυος. Α, ναι. Ελπίζω τελικά να είστε χαρούμενοι. Σας περιμένω να σας δώσω τις εξετάσεις. Εντάξει, θα περάσω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Σε ξαφνιάζω, ε. Έπρεπε να σου έχω τηλεφωνήσει, αλλά... ήταν μια έμπνευση που μου ήρθε έτσι ξαφνικά και δεν ήθελα να χάσω χρόνο. Περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις έφτιαχνα καφέ. Θα να σας βάλω. Όχι, ευχαριστώ, αλλά... σήμερα ξύπνησα νωρίς. Από την αλήθεια δεν κοιμήθηκα καθόλου. Και τι, σημαίνει κάτι, έχετε κάποιο πρόβλημα? Με απασχολεί η κόρη μου. Η ζωή της δεν είναι αυτή που της αξίζει και φταίω κι εγώ σε αυτό. Εσείς? Γιατί εσείς? Όταν ένα κορίτσι μεγαλώνει χωρίς τη μητέρα του, δεν ξέρει να εμπιστεύεται τους ανθρώπους. Αλλά... εκείνη εμπιστεύτηκε τον Παύλο. Δεν θα το έλεγα. Απλώς έμπλεξε. Ό,τι κατάλαβα, ο Παύλος ξέρει και χειρίζεται τους άλλους. Η Ελένα θέλει να φύγει από αυτόν. Αν ήταν, θα το είχε κάνει. Θα το κάνει. Αλλά χρειάζεται μια μικρή βοήθεια. Από σένα. Ξέρετε, της την πρόσφερα τη βοήθεια, αλλά δεν τη δέχτηκε. Έπρεπε να επιμείνεις λίγο ακόμα. Να της δείξεις ότι τη θέλεις πραγματικά. Δηλαδή τι θέλετε να κάνω? Να περιμένω πότε θα την αφήσει ο Παύλος για να έρθει μαζί μου? Να πας και να την πάρεις χωρίς να υπολογίσεις κανέναν, ούτε καν την ίδια. Και ξέρεις γιατί? Γιατί σε αγαπάει. Και σε χρειάζεται. Πώς είστε τόσο βέβαιοι? Είναι παιδί μου και μπορώ να καταλάβω. Ξέρετε, σε μια σχέση καμιά φορά ο ένας από τους δυο είναι αδύναμος. Τότε πρέπει να φανεί δυνατός ο άλλος. Και για τους δυο. Καλημέρα. Χτες το βράδυ μου είπες να μείνω εδώ. Το ξέχασες? Ήμουνα πολύ μεθυσμένη. Κοιμηθήκαμε μαζί. Ναι. Εσύ στο κρεβάτι και εγώ στον καναπέ. Τι φαντάστηκες ότι θα σε εκμεταλλευόμουν? Όχι, φαντάστηκα μήπως και σε εκμεταλλευόμουν εγώ. Ήμουνα χάλια. Είχα τόσο ανάγκη από αγκαλιά. Αυτό είναι το κακό με σένα. Ότι έχεις ανάγκη από μία αγκαλιά. Οποιαδήποτε. Ενώ εγώ έχω ανάγκη από μία συγκεκριμένη αγκαλιά. Τη δική σου. Και η αγκαλιά της ένας, τι ήταν? Μία βλακεία. Για να μην νιώθω χαζός που έτρεχα πίσω σου. Αλήθεια? Έτσι ένιωθες? Τότε συγγνώμη. Τώρα πώς αισθάνεσαι? Πολύ καλά. Δεν νιώθω πια θύμα σου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί σε αγαπάω. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος. Σε έβλεπα χθες το βράδυ που κοιμόσουνα και... ήταν πολύ όμορφα. Τόσο πολύ μ' αγαπάς? Τόσο πολύ. Μην φανταστείς ότι έκανα κάτι φοβερό. Από μόνο του έγινε.
Τι σκέφτεσαι? Ότι τόσο καιρό ψάχνω κάτι που τελικά ήταν δίπλα μου. Και εξακολουθεί να είναι. Δίπλα σου. Φοβάμαι. Έχω μεγάλο ταλέντο στο να τα κάνω θάλασσα. Αυτή τη φορά θα πάνε όλα καλά. Θα δεις. Αρκεί να σκεφτείς την πρότασή μου. Ποια πρόταση? Να με παντρευτείς. Όχι ότι είναι τίποτα σπουδαίο γάμος. Όχι. Όχι. Αλλά θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Είμαι. Τι έγινε, πώς πάει? Καλύτερα, σιγά σιγά συνέρχεται. Κύριε Τερτζάκη. Πείτε μου, γιατί τι συμβαίνει? Είδα τις εξετάσεις της κόρης σας. Στο αίμα της υπήρχε μια ουσία. Τι είδους ουσία? Κατά πάσα πιθανότητα ένα ελαφρύ παρασθησίο γόνο. Αυτό δημιούργησε τα συμπτώματα που είχε όταν την έφεραν. Δεν είναι δυνατόν. Η Χαρά δεν έπαιρνε τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να είστε σίγουρος, η κόρη σας είναι στην εφηβεία. Ο Θεέ μου, τα χάπια. Ποια χάπια? Πριν να φύγετε για την Άννα, μου έδειξε κάτι χάπια. Μου είπε ότι μπορεί και να τα έπαιρνε. Γιατί? Γιατί δεν ήθελε να μείνει μαζί της. Γιατί δεν ήθελε να παντρευτεί στην Άννα. Το είπε τόσες φορές και εσύ δεν την άκουγες. Και να τώρα που παραλίγο να πεθάνει. Γι' αυτό τα πήρε τα χάπια τελικά. Για να αρρωστήσει και να την καταλάβεις. Και γιατί δεν μου είπες τίποτα? Γιατί θα την άλωνες. Έπειτα μου ορκίστηκε ότι θα τα πέταγε. Καλά, εσύ την εμπιστεύτηκες, είσαι καλά. Εσύ φταίς. Που ήθελες να παντρευτείς και δεν τη σκέφτεσαι καθόλου. Είσαι ανάξιος. Και εσύ είσαι επικίνδυνη. Ήξερες πως μπορούσε να πάθει ζημιά και όμως την άφησες. Το σημαντικό είναι που δεν έχει τίποτα. Αλλά να την προσέχετε. Τελικά, όλο αυτό που έπαθε ήταν στημένο. Ήταν ένα θέατρο, ε. Παπακούλη μου! Τι είναι, Χαρά, είσαι καλύτερα? Λίγο. Ωραία, ωραία. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε στα σοβαρά, ε? Καλημέρα, πριγκίπισσα. Σκέφτηκα να πιούμε τον καφέ μας παρέα. Μπα, νόμιζα ότι σ' αρέσει να τον πίνεις μόνος. Πριν σε γνωρίσω, ναι. Τώρα όχι. Και πότε το κατάλαβες, από τη μια στιγμή στην άλλη? Ναι. Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζω χωρίς εσένα. Αν με βοηθήσεις, θα κάνω ό,τι θέλεις. Λυπάμαι. Δεν ξέρω αν είμαι στη φάση να μπορώ να βοηθήσω οποιονδήποτε. Είμαι πολύ κουρασμένη. Όπως εχθές το βράδυ που μου είπες να μην έρθω στο σπίτι σου γιατί ήσουν κουρασμένη και ήθελες να κοιμηθείς. Ακριβώς. Μόνο που δεν κοιμήθηκες. Βγήκες με τον παλιό σου γκόμενο.